Μείωση των τελών κατά 10% σε όλες τις εμπορικές βιοτεχνικές δραστηριότητες στα 100 τετραγωνικά και κάτω, σε όλες τις αγάπες. Αυτή είναι η μείωση. Στη συνέχεια, στοχευμένη αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, καζίνο, χώροι εκδηλώσεων, κτήματα, αφού είναι καθορισμένο με 0,25% και 5% καθορισμένα. Είναι έτοιμοι να κλείσουν οι νέοι άνθρωποι, είναι έτοιμοι να κλείσουν πραγματικά, να κάνουμε έρανο, γιατί κλείσανε οι ταβέρνες και αυτοί δεν κλείσανε και έχουν χιλιάδες μέτρα και δεν τελειώνουν. Σας είπα πριν, αγαπητέ συνάδελφε, μόνο και το παραλαμβάνω, μόνο για την εταιρεία χιλιάδες μέτρα ξεχαστήκανε να μην πληρώσει. Τι λέει τώρα. Δεν ακούς τι λέω. Ακούω. Χιλιάδες μέτρα. Δεν πληρώνουν. Πού είσαστε. Πού είσαστε τόσο χρόνο. Αυτό λέω, συνάδελφε, να πληρώσει και μάτσα. Είδατε πώς κάτωσε για παίξω. Θέλει να φέρει φωτογραφία, γιατί πήγαμε και φωτογραφίσαμε τους κάτους από όλα τα καταστήματα. 14 κάτους. Ξέρεις τις μεταγραστικά τους, 14 τόμους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, γι' αυτό και θα κρυθούμε. Εμείς λοιπόν τους μεγάλους επιχειρηματίες και νομίζουμε ότι είναι μεγάλοι επιχειρηματίες και είναι μια πολιτική πράξη, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να τα αυξήσουμε σε αυτή την κατηγορία της στοχευμένης. Εσείς δεν ψηφίζετε. Αυτό τώρα. Βεβαίως και είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, είπα όχι τις ταβέρνες, το είπα πει. Ήτανε συνάδελφοι και εγώ το είπα. Έτσι. Και αναφέρθηκα και ονομαστικά χωρίς να πω τίποτα από τον άνθρωπο. Απλά λείπουν πολλές σχέσεις μέσα. Αυτά λοιπόν είναι που ζητούμε την αύξηση των δημοτικών τελών. Μα είμαστε ψηφοφορία τώρα. Αγγελοφούλου Παναγιώτα, ακούσα. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Κατά. Ξενίδης Θεόπουλος. Υπέρ. Βρετός Μιχάλης. Κατά. Σπύρος Βρετός Σπύρος. Κατά. Γιαβαρέλος Γεώργιος. Απόν. Γιαβακόπουλος Δημήτριος. Απόν. Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Απόν. Δασκαλάκης Γεώργιος. Υπέρ. Θυμιάδη του Μανίδου Γεωργία. Υπέρ. Καμπούλης Οδυσσέας. Απόν. Κατάρας Αναστάσιος. Κατά Κασούρου Σπυρίδων, υπέρ. Κοσμίδης Παναγιώτης, υπέρ. Κοσμίδη Λουίζα, υπέρ. Λαζάρου Ιωάννης, υπέρ. Λαζάρου Βασίλειος, κατά Μιλιώνη Αφροδίτη. Όπα. Υπέρ. Μιχαλίδης Δημήτριος Παπώνου. Άκουσα εγώ. Άκου την ίδια εγώ έκανε νόημα. Καλώς ήρθατε πλέον. Μιχαλίδης Δημήτρης, Κάνης Μαρίνος, Παπών. Καλωσίδου Μαρία, υπέρ. Δούρου Σωτήριος, κατά. Ξεγοράζες Νικόλαος, Παπών. Ορφανίδης Χαλάλοπος, Παπών. Πανιώνες Αντώνιος, υπέρ. Παντελιά Ευαγγελία, υπέρ. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Παπών. Καδιαδίτης Τέφης, υπέρ. Πιμενίδης Γεώργιος, Παπών. Πιμενίδου Όλγα Κούσα, Πολυμενέας Παναγιώτης, υπέρ. Λούσος Κωνσταντίνος, υπέρ. Σασαρίδης Κωνσταντίνος, υπέρ. Σαξανίδη Ελένη, υπέρ. Σελινά Παναγιώτα, υπέρ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, υπέρ. Σταύρου Γεώργιος, υπέρ. Σιρινίδης Θεόδωρος, Παπών. Τοπαλιανίδης Βασίλειος, Παπών. Τσάτσι. Τοπαλίδης Ευστάθειος, υπέρ. Το Παλιανίδης Βασίλειος Απών, Σάξης Νικόλαος, υπέρ, Τσουκαλάς Ηλίας, Απών, Χαριτίδη Μαρία, υπέρ, Χίος Αναστάσιος, υπέρ και Χριστοπούλου Σοφία, υπέρ. Λοιπόν, το θέμα ψηφίζεται. Τι ποσό θα γράψετε στον προϋπολογισμό, τι ποσό θα γραφτεί.
ανέφερα και πριν η αλήθεια ήταν να ζητάμε και την ίδια. Δεν θα πάρουμε, να ψηφίσουμε. Όπως θέλετε, πώς θα ψηφίσουμε. Όπως ξέρουμε ότι είναι νόμος, εμείς πιστεύουμε ότι θα το κερδίσουμε. Γιατί όλα έχεις ψήφων του Ιδίου Αναγνωστόπουλου. Λοιπόν, που ψηφίζω κατά, γιατί έρχεται μία πρόταση μη κοστολογημένη, πρόταση αύξηση δημοτικών τελεών σε επιχειρήσεις οι οποίες από τον νόμο δεν μπορούν να φορολογηθούν και επειδή φορολογούν πλέον παραπάνω επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικότερα τα κτήματα της Αγαθές, οι οποίες είναι ένας πετυχημένος κλάδος επιχειρήσεις, οι οποίοι αναβιβάζουν το Δήμο των Αγαθών. Μελάτε, βρέα μου. Λοιπόν, ψηφίζουμε κατά και εμείς για το λόγο που αναφέραμε πριν ότι η απόφαση, η πρόταση μάλλον αυτή που ήρθε σήμερα ήρθε χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη για το ποια θα είναι τα υπέρ, ποια θα είναι τα κατά του Δήμου και βέβαια το επισημαίνω αυτό, κύριε Δήμαρχε, κλείνουμε έναν σημαντικό κλάδο σε Αθηνές, τηλεοφόρο πάρκους, θυμάστε πώς ήταν πριν 15 χρόνια και πώς είναι σήμερα, άνθρωποι εκεί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και όλοι πάνω κάτω γνωστοί μας σε αυτήν την πόλη, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη τηλεοφόρο πάρκους και έχουν μαγαζιά τα οποία κάνουν συναισθιάσεις και γάμους, θέλω να τους καλέσουμε να πληρώσουν, να πληρώσουν παραπάνω από ό,τι κατέλει από τη στιγμή που η λεωφόρος αυτή έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει πνευματικά. Κύριε Μιχάλη Βρετός. Το ίδιο συμβαίνει και για καθήματα της Βαϊκόψης. Κυρία Πρόεδρε, βασικά οφείλω να πω ότι ο Δήμαρχος ήταν σωστός στην τοποθέτησή του και με κάλυψε και σε κάποια σημεία. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κασαβός. Προσέξτε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Θα σας πω ότι ψηφίζω κατά, εννοείται, το τοποθετήθηκα αρχικά. Γιατί εκτός ότι δεν είναι μετρήσιμα τα νούμερα και θα μας εγκαλέσουν όπως μας εγκάλεσαν το 2015, έτσι θα γίνει μετά από 1,5 μήνα. Πάλι θα υπάρξει η ίδια διαδικασία. Είναι ντεζαβού αυτό. Αλλά δεν συζητάω μόνο αυτό. Θυμηθείτε ότι όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, και μην κολλήσετε γιατί σας είπα για το καζίνο. Μπορεί να αργότερα δυστυχώς έχει αναφερθεί τη κακόν. Είχα προβλέψει ότι θα μπουν μέσα τα κτήματα. Δυστυχώς πήγαν και αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και άλλη κατηγορία. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κοστολογήσει την πορεία τους στην επαγγελματική και έχουν κάνει κάποια βήματα με βάση αυτά που ήδη έχουν ως έξοδα. Ο προϋπολογισμός τους θα πρέπει αναγκαστικά μέσα στο επόμενο δίμηνο να αλλάξει. Κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ βαριά η απόφαση αυτή. Είμαστε σε κάθε περίπτωση υπέρ των μειώσεων. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είμαστε και υπέρ του παγώματος, αλλά οι αυξήσεις αυτές για την κατηγορία των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να την αντέξουν θα είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουν προϋπολογίσει από το 2016 αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το